Πάμε, ξεκινάμε κάπως απότομα την εκπομπή και με συνεντεύξεις. Θα πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο όσον αφορά τον άνθρωπο που ναι μεν θα είναι από τη νέα σεζόν σονάρι, αλλά δεν μπήκε σήμερα στο αεροπλάνο για να ταξιδέψει στην Ολλανδία και ο λόγος είναι για τον Χαμζά Γιουνές. Πάμε να καλησπερίσουμε τον εκπρόσωπο του Τινήσιου Επιθετικού, τον Φώτη Παπαρέγκα. Φώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν τον είδαμε τελικά και περιμένουμε και εμείς και εσύ φαντάζομαι για να λυθεί αυτό το ζήτημα που έχει προκύψει με τον Γιουνές ώστε να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη και μετά να πάει στην Ολλανδία ή κατευθείαν μπορεί να πάει στην Ολλανδία. Αυτό θα το συζητήσουμε και με τους ανθρώπους του Άρη που θα είναι καλύτερα ώστε να βρεθούμε, αλλά αν μου επιτρέπεις μια μικρή διόρθωση και ευχαριστώ για τον Νικό, καταχράζουμε την καλοσύνη ναι. και τη γνωριμία. Λοιπόν, δεν έχει προκύψει κάποιο ζήτημα. Ναι. Είναι απλά η διαδικασία η οποία πρέπει να γίνει. Ο Χάμζα είναι Τινήσιος στην καταγωγή. Τώρα θα δώσω και μερικά στοιχεία παραπάνω. Είναι παντρεμένος, η γυναίκα του είναι από τη Ρουμανία. Έχει ζήσει αρκετά χρόνια στο Βουκουρέστι. Αν θέλεις έτσι και ως μικρή είδηση ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα μέσα στην επόμενη σεζόν γραφειοκρατικά να ρυθμιστεί ένα θέμα και να γίνει και κάτοχος της ρουμάνικης υπηκότητας. Το θέμα είναι καθαρά γραφειοκρατικό γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι πρέπει να βγει μια βίζα. Βίζα Σέγγεν η οποία θα επιτρέπει στον οποιοδήποτε πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να μετακινηθεί ελεύθερα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, φυσικά να έρθει στη Θεσσαλονίκη ή να μεταβεί στην Ολλανδία ή οπουδήποτε άλλο. Εξ αρχής είχε γίνει ξεκάθαρο και από την δική σας πλευρά ότι όντως δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα. Είναι αυτό καθαρά το θέμα της βίζας. Μπορούμε να κάνουμε κάποια εκτίμηση για το πότε θα λυθεί, θα τακτοποιηθεί αυτό το θέμα. Κοίταξε, σε ό,τι αφορά τη βίζα, αναλαμβάνουν καθαρά οι προξενικές αρχές. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Τα παλιότερα χρόνια ίσως ήταν λίγο πιο εύκολο με κάποιες γνωριμίες να πληρωθούν κάποιες καταστάσεις. Τώρα, δεδομένων των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, ευτυχώς μέχρι στιγμής όχι εμείς ως Έλληνες, έχουμε άλλα πράγματα να ασχολούμαστε από καταστροφές έως την κρίση. Τέλος πάντων, δεν είναι θέμα το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τώρα, αλλά δεδομένων όλων αυτών έχουν αυστηροποιηθεί πάρα πολύ τα μέτρα, χρειάζονται βιομετρικά χαρακτηριστικά κτλ. Άρα λοιπόν δεν είναι ένα ζήτημα απλής γραφειοκρατίας ή ποιος έχει το γνωστό να περάσει λίγο πιο γρήγορα το αίτημα. Πάνω σε αυτό οφείλω και πρέπει να πω για τους ανθρώπους του Άρη και ειδικά για τον Ντίνο Διαμαντόπουλο με τον οποίο από την πρώτη κιόλας στιγμή έχουμε μια άριστη επικοινωνία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά την δουλειά του και προσφέρει λύσεις όπου χρειάζονται, ότι αμφότεροι προσπαθούμε να ομαλοποιήσουμε λίγο την κατάσταση και αυτή τη γραφειοκρατία που απαιτείται. Μάλιστα. Εντάξει, δεν είναι έχει γίνει κατανοητό πλέον μετά και από αυτά που είπες εσύ ότι δεν είναι ούτε στο χέρι του Άρη, ούτε στο χέρι του δικό σας. Ούτε στο χέρι του Χάμζα. Ούτε στο χέρι του Χάμζα, εννοείται. Εντάξει, ο Αρέρα σίγουρα θα τον ήθελε από την αρχή πάνω στην Ολλανδία για να μπει και με την υπόλοιπη ομάδα. Μιας και ο Άρης είναι πλέον στη φάση που πρέπει να αποκτήσει ομοιογένεια και σίγουρα θέλει και ο Ρέρα τον βασικό του φορ, θα τον περιμένει. Ο Χάμζα είχε τη διάθεση να ταξιδεύσει και το ίδιο βράδυ που ολοκληρώσαμε τέλος πάντων τις ας πούμε διαπραγματεύσεις. Και εκεί ήθελα να σε πάω μετά και από τις δηλώσεις του φάνηκε ότι είναι πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος που επιστρέφει στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι ένας προορισμός αρκετά γοητευτικός για ας πούμε τους ξένους γενικότερα. Σαφέστατα η Θεσσαλονίκη έχει πολύ καλό όνομα ως πόλη, ο Άρης έχει εξαιρετικό όνομα στην ευρωπαϊκή αγορά παρά τα χρόνια ύφεσης τα οποία πέρασε. Άρα θεωρώ ότι εφόσον τηρούνται και τα οικονομικά θέλω, αυτό το οποίο λέμε εμείς το budget τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω ότι κάποιος έχει λόγο για δεύτερη σκέψη ή οτιδήποτε. Για να ξετυλίξουμε λίγο το κουβάρι, πώς προέκυψε το θέμα Άρη Γιουνές? Κοιτάξτε,
Από όσο γνωρίζω, ο Άρης ήθελε να ενισχύσει την επίθεσή του. Με τον Χάμζα εμείς συνεργαστήκαμε πρόσφατα, ξεκίνησε μια συνεργασία μεταξύ μου και του συνεργάτη μου, του κ. Γιάννη Μπιτζίδη, που είμαστε μαζί. Βρεθήκαμε με τον Χάμζα, αποφασίσαμε να στήσουμε ένα project το οποίο θα επικεντρωνόταν κυρίως εδώ στην Ελλάδα για έβρεση λοιπόν της νέας του ομάδας. Κατευθείαν θα έλεγα ότι η προοπτική του Άρη εμάς τουλάχιστον μας συγκίνησε. Το ίδιο έγινε και με τον ποδοσφαιριστή. Η θέληση και του Ντίνου Διαμαντόπουλου και του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, του Θόδωρου Καρυπίδη, αλλά και του προπονητή και των ανθρώπων γενικότερα που ασχολούνται, θα έλεγα, με τον μεταγραφικό σχεδιασμό, λίγο συνετέλεσαν όλα και δεν άργησε. Δεν καθυστερήσαμε ούτως ώστε να έρθουμε σε μια συμφωνία. Και ένας παίκτης που όλοι τον θυμόμαστε βέβαια από την πολύ καλή χρονιά που πραγματοποίησε με την Ξάνθη και δεν αποζούμε με την ελπίδα, αλλά ευχόμαστε όχι να κάνει ακριβώς εκείνη τη χρονιά, νομίζω το 60-70% εκείνη τη σεζόν να πραγματοποιήσει θα εξελίξει μια πολύ καλή μεταγραφή για τον Άρη. Ένας παίκτης που συγκεντρώνει νομίζω και τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που ήθελε ο Πάκο Έρα για τον βασικό του φόρτη νέα σεζόν. Δηλαδή και ψηλός και καλός στο ψηλοπαιχνίδι και καλός με την μπάλα κάτω. Κοιτάξτε, ίσως δεν είμαι ο πλέον αρμόδιος για να μιλήσω για τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Χάμζα, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα 19 γκολ στο πρωτοάθλημα συν ένα στο κύπελο τη σεζόν 16-17 με τη φανέλα της Ξάνθης. Η συνέπεια στο σκοράρισμα που έχει όλα αυτά τα χρόνια. Θα δούμε ότι όπου κι αν έχει αγωνιστεί έχει σκοράρει και, επιτρέψτε μου να πω, σκοράρει κατά ρυπάς. Τα πολύ καλά στατιστικά σε συνάρτηση με τον επαγγελματισμό του και με όλα τέλος πάντων που συνοδεύουν το Χάμζα, όπως είπατε, το ύψος του, το στυλ παιχνιδιού του, θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική επιλογή, safe, η οποία φαντάζομαι και εγώ από την πλευρά μου ότι θα αποδώσει τα μέγιστα, ειδικά γνωρίζοντας και τις συνθήκες πώς είναι στον Άρη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει αρκετούς ποδοσφαιριστές στον Άρη, οι οποίοι από την εμπειρία μας τα προηγούμενα χρόνια, που θα έλεγα κάνουν και το κάτι παραπάνω, παίζοντας στην έδρα του, φορώντας τη φανέλα του, σημαντικά. Θέλω να πω, δεν είναι μια ομάδα η οποία σ' αφήνει ασυγκίνητο. Σίγουρα μπορείς να δεθείς και αν το καταφέρει αυτό ο Χάμζα. Είμαι σίγουρος ότι τόσο ο ίδιος όσο και η ομάδα θα έχουν επιτυχίες. Και είναι πολύ θετικό ότι όχι μόνο γνωρίζει τον Άρη την πίεση που υπάρχει, τις απαιτήσεις, γνωρίζει και γενικότερα το ελληνικό ποδόσφαιρο και δεν θα χρειαστεί τόσο μεγάλο διάστημα προσαρμογής, θα λέγαμε, σε σχέση με έναν άλλο ποδοσφαιριστή που έρχεται για παράδειγμα για πρώτη φορά να αγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σίγουρα αυτό είναι κάτι θετικό όταν ένας ποδοσφαιριστής ξέρει το διακύβευμα του κάθε αγώνα, τι σημαίνει να αγωνίζεσαι εναντίον του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, πόσο σημαντικό είναι να παίζεις στην έδρα σου ή στις έδρες αυτών των αντιπάλων, του ΠΑΟΚ φυσικά. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεται και θα έλεγα ότι ίσως μπορεί να βοηθήσει και στα αποδυτήρια κάποιος από τους συμπαίκτες του. Ναι. Όντως, γιατί είναι και ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής με αρκετές παραστάσεις. Μια τελευταία ερώτηση. Επειδή βρεθήκατε, καθίσατε στο ίδιο τραπέζι με τους ανθρώπους του Άρη, με τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο, γενικότερα σε αυτό το νέο ξεκίνημα, εσείς από την πλευρά σας, πώς βλέπετε τον Άρη, τη λειτουργία του και γενικότερα αυτό το οποίο πάει να δημιουργήσει? Αυτό το οποίο θέλω να πω κυρίως για τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο αλλά και τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, τον κύριο Θόδωρο Καρυπίδη, είναι άνθρωποι οι οποίοι αντιλαμβάνονται το ποδόσφαιρο, τουλάχιστον αυτό μου έδειξαν, προσφέρουν πάντα λύσεις, είναι ουσιαστικοί και είναι, θα έλεγα, πολύ καλοί συνεργάτες. Και πραγματικά είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν για το κάθε τι. Ξέρουν τα θέλω τους, ξέρουν πώς να το πετύχουν και επειδή γνωρίζω λίγο και την πορεία του Ντίνου του Διαμαντόπουλου, θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα έχει καταφέρει περίφημα σε πολύ δύσκολες καταστάσεις.
θεωρώ ότι στον Άρη είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Σε ό,τι αφορά τον προπονητή, επειδή δεν είχα τη δυνατότητα να πω πολλά μαζί του, μου φάνηκε ένας ιδιαίτερα ευχάριστος άνθρωπος και κοιτώντας και το βιογραφικό του και κάποιες πληροφορίες οι οποίες συνέλεξα για τον ίδιο, θεωρώ ότι θα είναι και πολύ καλός στη δουλειά του. Μακάρι όλοι το ευχόμαστε και για αυτόν και για τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο, τον οποίο κάποιοι το χαρακτήρισαν μάλιστα και ως μία από τις καλύτερες μεταγραφές συσσαγωγικά του Άρη τη φετινή σεζόν. Και μακάρι να συνεχίσουν έτσι. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να ευχηθούμε να τελειώσει γρήγορα το θέμα με τον Χάμζα και άμεσα να ενσωματωθεί στην ομάδα και να αρχίσει η διάθεση του Πάκου Ερέρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.